Εντάξει, να πούμε ότι προηγήθηκε η εγκυμοσύνη, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά να το πούμε. Ρε παιδιά, να το πούμε, να το πούμε. Ειλικρινά, πες μου κάτι, γιατί το είχα χάσει, του χρόνου, γιατί έχω ξεχάσει τα 5 χρόνια πριν όταν είχαμε πετύχει που δεν ήσουν έγκυος. Πέρσι. Που δεν ήσουν έγκυος. Τα, τι. Έτσι ήσουν πάλι. Γιατί νομίζω ότι μόνο επί περίοδος εγκυμοσύνης έτσι ανεβαίνει ο μόνος και... Θες να τα πεις όλα, δεν σε νοιάζει. Όχι μόνο αυτό. Είμαι ο δέκαστος μπάρα σε λένε. Περίμενε, μπάρα μου. Πάντα τα λέω ότι... Ωραία, λέγε τα. Να λέγονται τα δίκια. Και θυμάσαι ότι και όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν από 5 χρόνια μου πες... Τι λέμε εδώ πέρα, ο καθένας λέει ότι θέλει ή του δρομολογείται τα που... λέω καλή σε καλά. Ο καθένας ό,τι θέλει. Και αυτό θέλουμε. Να μπορεί να λέει και να υποστηρίζει αυτά που θέλει να πει. Να τα υποστηρίζει. Τι κάνεις. Αλλά όχι να γίνουμε δρομολόγηση, ούτε χιδαίοι, ούτε να γίνουμε κίτρινοι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ότι και έχεις από μένα τέτοια. Αλλά λέω, αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε όταν πρώτα τα είπαμε από κοντά πριν 5 χρόνια. Και έτσι και μείνανε 3 χρόνια και όσες φορές έχω βρεθεί εγώ. Έτσι ήσουν. Γιατί νομίζω ότι έτσι αυτό το τρελό σου έτσι, δυναμικότητα. Τι θυμάμαι τότε που ήσουν πάλι έγκυος. Όχι ότι δεν έλεγες αυτά που ήθελες, αλλά σε βλέπω είσαι ρε παιδί μου. Τούρμπο. Τούρμπο, ρε παιδί. Να σε ρωτήσω, ηθικολογήσει μου φαίνεται. Δεν ηθικολογώ. Τότε τι είναι αυτά που λες. Είχα πει όμως, γιατί θα το θυμίσω στον συνάδελφο που έλεγε α, τι ταιριαστό ζευγάρι. Όχι, είπα θα την παντρευτεί. Είπα θα την παντρευτεί. Έλεγε θα την παντρευτεί, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να καταλαβαίνει καλύτερα τον αντρικό. Ο συνάδελφος να ρίχνει καμιά πασέτα σπίτι το βράδυ και να μελετάει. Να βγαίνει στα κανάλια, ο χορταρέα. Και να λέει τι προβλέψει. Μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη. Δηλαδή να μην το παραδεχτεί. Ναι, και για σένα μπορώ να κάνω. Εντάξει, εντάξει. Σταμάτα. Όχι, να το πούμε ότι εσύ με το που τους είδες πρώτη μέρα μαζί, λες, αυτό το κορίτσι θα το πάρει. Αυτό, είχε πει αυτό, αυτό και το κορίτσι θα το πάρει και είχα αντιδράσει, γιατί είχα πει... Μπορεί να λέει ότι θέλει. Όχι, όχι, το είχε αιτιολογήσει, γιατί άμα να λέμε ότι κουτουράδα θέλουμε, δεν έχει καμία αξία, είχε πει. Την κυκλοφόρησε για μπάνιο μαζί με τη μητέρα του. Ναι. Λίγο άρα είναι. Είναι σοβαρό. Λίγο άρα είναι με τη μητέρα. Και είχαμε πει αν τα αντέξει, τότε μπορεί να είναι και μαζί. Ιδάλλως μπορεί και να χωρίσει αυτό. Έτσι, και τη μητέρα και το σκυλάκι. Είχε και σκυλάκι έτσι. Η μητέρα. Κυρίως για το σκυλί για την έγκριση αγχωνόμαστε. Λοιπόν. Εμένα οι ενστάσεις μου ήταν το ζευγάρι. Αυτό είναι ο λίγο ατέριαστο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Το πιο πολλά υποσχόμενο όνομα στο Χόλιγουντ. Ενώ αυτή είναι κάτι μάλλον. Και στο θεατρικό σανίδι, ενώ εκείνη είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Μόνο επιτυχημένο μοντέλο. Το νούμερο ένα. Όχι, δεν το ξέρω. Και αυτό στο χώρο της βεβαίως. Αλλά δεν συγκρίνεται με τον Bradley Cooper τώρα που ξαφνικά έχει το άστρο το απογειωθεί. Δηλαδή έπρεπε να πάρει από το χώρο του κορίτσι. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει μια κοπέλα που να δείχνει. Αυτή που αρέσει το Θοδωρή. Την Τζένιφερ Λόρενς. Ναι. Με τα μάγουλα. Να ρωτήσω δηλαδή. Είναι του... Όχι, καμία δεν μ' αρέσει. Είσαι δηλαδή του υπερεγώ, πρέπει κάποιος να πάρει και πρέπει και πρέπει. Όχι ρε παιδί μου, πρέπει να πάρει. Ας πάρει όποιον αγαπήσει η καρδιά του ή τέλος πάντων όποιον... Οπότε άσου να αγαπήσουν οι καρδιές τους και μην το αγαπήσει η καρδιά του, αυτή αγάπησε ρε εσύ. Εντάξει.